σαν κλασικό μικρό εικονογραφημένο, πάντα καινούριο κι όμως χιλιοδιαβασμένο. Δεν μπορεί. Με συγχωρείτε, κύριε. Τι είναι αυτό? Ένα μπιζέλι. Σου το είπα. Μα γιατί να βάλουν ένα μπιζέλι στο μουσείο? Γιατί είναι παλιό και διάσημο γι' αυτό. Κυρία, μην αγγίζετε τη βιτρίνα. Μα γιατί είναι διάσημο? Κοιτάξτε, αν σας ενδιαφέρει θα σας πω την ιστορία. Μη σας βάλουμε σε κόπο. Όχι. Εγώ θέλω να την ακούσω. Ωραία. Βλέπετε, μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά χρόνια... σας παρακαλώ, μην αγγίζετε τη βιτρίνα. Αν θέλετε να ακούσετε την ιστορία, μην αγγίζετε τη βιτρίνα. Τι έλεγα? Πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Όλη αυτή η περιοχή ήταν ένα βασίλειο που κυβερνούσαν ο βασιλιάς Φρεντερίκο, η βασίλισσα Βερόνικα και ο γιος τους, ο πρίγκιπας Ρίτσαρντ. Ζούσαν σε ένα κάστρο. Μα, περίπου σαν γι' αυτό. Φανταστείτε τους σαν τυπικούς συνηθισμένους μονάρχες. Τριγύρω τους δουλικοί υπηρέτες και ένας γελοτοποιός. Βγάζω βόλτα τη γάτα. Και το αγαπημένο μου, η κούνια του σκύλου. Πιο σιγά νόητε, θα με πνίξεις. Σας ζητώ συγγνώμη, μεγαλειοτάτη. Μόλις αποφάσισα κάτι. Μ' αρέσει να είμαι βασιλιάς. Καλά κάνεις, Φρέντι μου. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, μπαμπά. Θα σταματήσεις τις βλακίες με το γιογιό? Γιατί? Δεν είσαι αστείος. Πιάστο. Μαμά. Ακόμα εδώ είσαι. Σήμερα δεν ήταν να παρευρεθεί σε μια βάφτιση πλήρη? Ναι, γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αν είχες διαβάσει το επίσημο βασιλικό εγχειρίδιο, θα γνώριζες τη διαδικασία. Απλά μουρμουρίζεις μια-δύο φράσεις από το πρωτόκολλο, παίρνεις ένα μεγάλο μπουκάλι σαμπάνια και το χτυπάς με δύναμη στην πλώρη του πλοίου. Εμπρός. Ρίτσαρντ, σειρά σου. Από ό,τι καταλάβατε, στο κάστρο περνούσαν ζωή χαρισάμενοι. Όμως ο πρίγκιπας δεν είχε την ίδια γνώμη και σύντομα έπεσε σε μελαγχολία. Κι έτσι, λέει ο κολίγος στο χωρικό, αν το ήξερα, δεν θα όργωνα τόσο βαθιά. Το πιάσες, δεν θα όργωνα τόσο βαθιά. Έλα, Ρίτσι, αυτό ήταν αστείο. Σκάψε. Μην κατσουλιάσεις, φίλε. Συγγνώμη.
Με απασχολεί ένα πρόβλημα πριγκιπικής φύσης, ξέρεις, και... Ναι, είναι πολύ σκληρό να είσαι πρίγκιπας. Είσαι πλούσιος, ισχυρός, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πόσο σε λυπάμαι! Ξέρω ότι θα έπρεπε να είμαι ευτυχισμένος με την πλουσιοπάροχη ζωή μου, όμως... Αλίμονο, είμαι δυστυχής. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Είμαι... Θα σου πω εγώ τι κάνω όταν έχω τις μαύρες μου. Μπήγω ένα μεγάλο κόκκινο φτερό στο καπέλο, βάζω τα παπούτσια του χορού, φοράω το καλύτερο μου χαμόγελο και διώχνω μακριά τη λύπη. Φύγε. Μην γίνεσαι γελίος. Συγγνώμη, η δουλειά μου είναι. Βλέπεις, χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Χρειάζομαι κάτι που θα ολοκληρώσει την σχεδόν τέλεια ζωή μου. Χρειάζομαι κάτι μαλακό, στοργικό, ευαίσθητο και... ένα κουτάβι ή ένα χάμστερ. Ρίτσι... Αν είχα ένα χάμστερ, θα του μάθαινα έξυπνα κόλπα, ξέρεις. Όχι. Νομίζω ότι αυτό που ζητάς είναι μια σύζυγος. Σύζυγο? Yeah. Είναι καλύτερη από το χάμστερ. Πολύ. Μια σύζυγο. Ναι. Φυσικά όχι οποιαδήποτε θα πρέπει να είναι αληθινή πριγκίπισσα. Ναι. Οποιαδήποτε άλλη θα ήταν... φρικτή. Και όταν βρω αυτή την πριγκίπισσα, θα αποκτήσω... κι εγώ μια πριγκίπισσα για... Σύζυγο. Σύζυγο. Ω, Ρίτσι, το μυαλό σου είναι γρήγορο σαν δόκανο, το ξέρεις αυτό? Ναι, πράγματι είναι έτσι, Μόζα. Γερατοπιέ, είσαι ένας αληθινός φίλος, σύντροφος. Είσαι αμύθιτη περιουσία. Σταμάτα. Αλήθεια λέω. Τώρα χόρεψε. Κάνε με να γελάσω. Καλά. Στραμπούληξα το πόδι μου. Τέρμα η χωρή. Δύο σπαθί. Σιγά. Πάω πάσο. Κάποιος πρέπει να ανοίξει. Κάποιος χτυπάει την... Είναι κανείς έξω? Εσύ τι λες, άνοιξε την πόρτα. Γεια. Λυπάμαι πολύ για την ενόχληση, αλλά δεν θα πιστέψεις. Δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη. Θέλω πολύ να μάθω, αλλά είναι κάπως αργά και... Άκου, ταξίδευα στο βασίλειο για να ζήσω εμπειρίες, που λέει ο λόγος. Πήγαινα λοιπόν στο φεστιβάλ κονταρομαχίες, αλλά μετά συνάντησε ένα φοβερό τύπο που μου είπε για ένα μουσικό φεστιβάλ. Εσύ θα πας? Όχι, δεν υποστηρίζουμε τις μουσικές εκδηλώσεις. Α, τέλος πάντων, ξαφνικά ξεσπάει από το πουθενά μια τρομερή καταιγίδα και εγώ ήμουν... Σου είπα για το άλογό μου? Όχι. Α, ναι, το άλογό μου έχει φοβία με τους κεραυνούς. Και έπεσε και με πέταξε κάτω, ακριβώς μέσα στη λάσπη, και το στραμπούληξα. Ποιο? Στραμπούληξα το πόδι μου. Λυπάμαι πολύ, αλλά... Μ' αρέσει το καπέλο σου. Ευχαριστώ. Δηλαδή, μ' αρέσει όλο το σύνολο. Δεν είναι τα κανονικά μου ρούχα, είναι μόνο για, ξέρεις, για... Όχι, με παρεξήγησες. Ξέρω ότι δεν είναι κατάλληλο για επίσημες περιστάσεις, αλλά για χαλάρωση είναι... ιδανικό. Μήπως ξέρεις που βρίσκεσαι? Φυσικά και ξέρω που βρίσκομαι. Έχω χαθεί. Πού βρίσκομαι? Αυτό είναι το βασιλικό ανάκτορο. Και έχω την τιμή να κατοικώ εδώ, ως πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου. Υπέροχα! Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ πριγκίπισσα είμαι. Όμως μπορείς να με λες αλήθεια. Εσύ πριγκίπισσα? Όχι πως έχει σημασία. Άκου, δεν θέλω να ενοχλήσω, αλλά είμαι κουρασμένη, είμαι βρεγμένη και το πόδι μου με πεθαίνει. Το χρειάζομαι αυτό το ποτό. Μόλυνε στο γάλα μου. Τέλος πάντων, άκου. Αν η εξοχότητά σου έχει την καλοσύνη να μ' αφήσει να μείνω εδώ απόψε, θα σου είμαι ευγνώμων.
Μα εσείς δεν μοιάζετε καθόλου με πριγκίπισσα. Κανείς δεν δείχνει λαμπερός με το σιλάσπι πάνω του. Μα δεν πειράζει. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Θα βγω πάλι στη βροχή, θα βουτυχτώ στη λάσπη. Ω, εντάξει. Δεν είμαι τόσο άκαρδος, μόνο για απόψε. Ευχαριστώ. Μόνο για απόψε. Εντάξει. Πάντως αποκλείεται να είσαι υπερκύπησα. Ό,τι πεις. Τι ό,τι πω. Τι. Ορίστε. Αν κοιμάσαι νωρίς και ξυπνάς νωρίς και την υγειά σου θα έχεις και αστείος. Αστείος θα γίνεις. Ναι, μ' αρέσει. Αυτός είναι ο γελοτοπιός. Δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις, αλλά θέλω να φιλοξενήσεις την ιερή κυρία στο δωμάτιό σου. Ευχαριστώ πολύ, γενναιόδωρε αφέντη μου. Ευχαριστώ, θα βολευτώ μια χαρά. Επέτρεψέ μου να τακτοποιήσω την ερωτική μας φωλιά. Καλωσόρισες στο μπουντουάρ μου. Εσύ θα κοιμηθείς στο στάβλο. Τι? Και η αλλεργία μου στο σανό. Είναι μόνο για λίγες μέρες, μέχρι να γίνω καλά. Λίγες μέρες? Όχι. Η μητέρα μου μισή της απροειδοποίησε επισκέψεις. Θα πρέπει να είσαι συνέχεια κρυμμένη και... Καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Δεν θα με δει κανένας. Ή θα είναι σαν να μην υπάρχω. Ας πεθάνω εγώ στο φτέρνισμα για να είμαστε ευγενείς, ε? Κάτσε να σε βοηθήσω. Πιάσε εσύ την άλλη πλευρά. Τότε, να σε καληνυχτήσω. Καλή ξεκούραση. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Η μητέρα μου, ξέρεις. Κοιμάται. Περίμενε. Τι? Έλα εδώ. Τι? Έλα εδώ. Σ' ακούω. Είναι αλήθεια. Έχεις τα πιο εκφραστικά φρύδια που έχω δει. Φρύδια. Αλήθεια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Γονάτισε. Λοιπόν, Βασιλική Αγγελιαφόρε, τι μήνυμα μου φέρνεις? Από τη Βασίλισσα Σύνδια. Είπα ότι διαφωνεί. Διαφωνεί? Τότε πες της το εξής. Πες της... Με ταξίδι τριών ημερών. Το λόγο μου πέθανε από εξάντληση. Ήρθα τρέχοντας. Τι κρίμα. Αγαπητή μου Σύνθια, πώς είσαι? Εμείς είμαστε μια χαρά. Διαφωνούμε έντονα μαζί σου. Είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι ο Μαϊντανός είναι ιδανική γαρνιτούρα για να ζωντανέψει και το πιο βαρετό πιάτο. Μαμά, δεν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένη με κάτι σημαντικό? Ναι. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σου σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Με μεγαλοπρεπή χαιρετίσματα, Βασίλισσα Βικτόρια. Τώρα μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Κοίτα τα παπούτσια σου. Τι? Είναι φρικτά. Υποδηματοποιέ. Μαμά, αποφάσισα ότι θέλω να παντρευτώ μία πριγκίπισσα. Τι? Εννοώ ότι ίσως αν γίνεται, πριγκίπισσα. Αποκλείεται. Ξέρεις ότι δεν αντέχω τους φιλοξενούμενους στο κάστρο. Μα χρειάζομαι μία σύντροφο. Μια και είπε σύντροφο, η φιλία σου με αυτό το γελοτοπιό με έχει δυσαρεστήσει πολύ. Είναι ανόητος, απεχθής και καθόλου αστείος. Ο πατέρας τον βρίσκει αστείο. Γλυκιά μου, μπορώ να είμαι βασιλιάς για την υπόλοιπη ζωή μου? Ναι, φρέντι μου, φυσικά. Φανταστικά. Τώρα μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος.
Μητέρα, να συνεχίσω. Μητέρα, μπορώ να συνεχίσω. Μητέρα, μπορώ να συνεχίσω. Συνέχισε. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμουν κάποιον να μ' αγαπά. Σ' αγαπάμε εμείς. Είδαμε και την Τατάνα στο λέει από τη μέρα που γεννήθηκες. Σε παρακαλώ. Σε οικετεύω να παντρευτώ μια πριγκίπισσα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ρίτσαρντ. Θέλουμε να είσαι ευτυχισμένος. Όχι υπερβολικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Έτσι αποφασίσαμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία σου. Α, κατάλαβα. Ωραία. Ωραία. Πρέπει να είναι όμως αληθινή πριγκίπισσα, να είναι όμορφη, χαριτωμένη, να έχει ευγενική καταγωγή, φυσικά, έτσι, και καλή πρίκα. Και το σημαντικότερο πρέπει να με κάνει να φαίνομαι υπέροχος. Ναι, φυσικά. Θα ξεκινήσουμε αμέσως την αναζήτηση μιας κατάλληλης και πολιτικά συμφέρουσας υποψήφιας νύφης. Σήμερα αποφάσισα και σας το γνωστοποιώ ότι όλοι οι νεαροί άντρες του βασιλείου με το όνομα Ρόμπερτ, από εδώ και στο εξής, θα αποκαλούνται Μπάλτι. Να καταγραφεί. Μάλιστα, μεγαλειότητε. Έτσι η βασίλισσα συγκέντρωσε όλες τις υποψήφιες νύφες στο παλάτι και ξεκίνησε η χρονοβόρα διαδικασία των βασιλικών συνεντεύξεων. Έβδομη υποψήφια, πριγκίπισσα Μποβίνα της Αγρίκολα. Ευχαριστώ. Η επόμενη. Αποκλείεται να παντρευτώ μια πριγκίπισσα που βρωμάει προβατήλα. Μαγέ μου, κατάγεται από αγροτικό βασίλειο. Γιατί η άλλη με αυτή τη μουτζούρα στα χείλια. Αυτό ήταν μουστάκι, Ρίτσαρντ. Αλήθεια. Όπως και να έχει, εγώ ούτε αυτή θέλω. Μην ανησυχείς. Θα σου πω εγώ ποια θες να παντρευτείς. Επόμενη. Πώς τα πήγες? Νομίζω πως με συμπάθησε. Εγώ νομίζω ότι είναι απίστευτα γοητευτικός. Προσωπικά δεν με ελκύουν οι γοητευτικοί. Προτιμώ τους χαριτωμένους. Το νούμερο 13. Το 13, παρακαλώ. Το 13. Εγώ είμαι το 13. Πήγαινε μέσα και η βασίλισσα με το γιο της θα σου κάνουν μερικές απλές ερωτήσεις. Ηρέμησε, πέρσου φυσιολογικά και μη κάνεις λάθος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε. Είμαι καταδικασμένος. Είδαμε όλες τις πριγκίψεις της χώρας και καταλήξαμε σε αυτές τις δύο. Την πριγκίψα Ρεβέκα και την πριγκίψα Ελισάβετ. Θα τις καλέσουμε πάλι στο κάστρο για περαιτέρω έρευνα και μετά θα επιλέξω μία από τις δύο. Θέλω στα αλήθεια να παντρευτώ. Έτσι η καριέρα μου πήρε τα πάνω της. Δούλεψα στα μεγαλύτερα χωριά. Έκανα μιμήσεις στο δρόμο. Πολύ έξυπνο. Μετά σε ταβέρνες και 9 χρόνια αργότερα, μπαμ, έπιασα την καλή. Θα είναι υπέροχο να είσαι στον κόσμο του θεάματος. Δεν βαριέσαι. Πώς είναι το πόδι σου? Είσαι σίγουρος ότι θα ωφελήσει το χοιρινό λίπος? Πάντως δεν θα το βλάψει. Βρωμάει όμως. Να σου πω, μπορείς να μου μιλήσεις λίγο ακόμα για το Ρίτσαρντ? Ο Ρίτσι, σωστός πρίγκιπας. Σωστό πρίγκιπας! Τη μισώ τη μητέρα μου, τη μισώ τη μητέρα μου, τη μισώ τη μισώ τη μισώ τη μητέρα μου, τη μισώ! Γεια σου, Ρίτσαρντ. Γεια. Πώς πάει το πόδι σου? Ναι, ξέρω. Αλλά πάει πολύ καλύτερα. Σύντομα θα μπορώ να φύγω. Κάτι απέσιο συνέβη σε αυτό το δωμάτιο. Το καθάρισα. Βλέπεις, αυτό γράφει να κάνουμε στο βασιλικό εγχειρίδιο ενώ κρυβόμαστε. Είναι πολύ έξυπνη αυτή εδώ, Ρίτσι. Μακάρι να έβρισκα κάποια. Είδαμε 24 πριγκίπισσες. Όλες είχαν κάτι στραβό. Η μία είχε πεταχτά δόντια. Η άλλη ένα απέσιο καλύτερα. Να μην το συζητήσω, γιατί... Σκέφτηκες ότι ίσως έχεις εσύ το πρόβλημα? Εγώ? Τι παράλογη ιδέα. Αυτό αποκλείεται. Τι εννοούσε,
Εννοώ ότι ίσως θα είχες περισσότερες πιθανότητες να βρεις σύζυγο αν δεν σε απασχολούσαν τόσο επιφανειακά πράγματα. Σε απασχολούν μονάχα οι τίτλοι, η καταγωγή και τα δόντια. Κοίτα. Είμαι πρίγκιπας και επομένως έχω κάποια κριτήρια, αν δεν κάνω λάθος. Όλοι το ξέρουμε ότι είσαι πρίγκιπας. Αλήθεια. Γελοτοπία, δεν ξέρεις ότι είναι πρίγκιπας? Ναι, πρίγκιπας είναι. Κι εγώ το ξέρω ότι είσαι πρίγκιπας. Όλοι το εκτιμάμε αυτό. Απλά δεν σε άκουσα ποτέ να αναφέρεις την αγάπη. Ή μήπως δεν τη θεωρείς σημαντική? Α, φυσικά τη θεωρώ. Αν κάποια πληρεί τις προδιαγραφές, τότε φυσικά θα ξέρεις. Είσαι πολύ ρομαντική ψυχή, Ρίτσι. Ξεκουμπήσου. Καλά, εντάξει. Ξέρεις τι πιστεύω? Πιστεύω ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Κοίτα, είμαι πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου. Είμαι κάτι σαν μικρός θεός. Φυσικά και ξέρω τι θέλω. Ποια είσαι εσύ που μιλάς έτσι? Κι εγώ είμαι μια πριγκίπισσα που βρέθηκε σε λάθος μέρος τη σωστή στιγμή και προσπαθεί να βοηθήσει ένα ξεροκέφαλο πρίγκιπα. Μια πριγκίπισσα που καθαρίζει δωμάτια γελοτοπιών, ωραία πριγκίπισσα. Να σε χαίρεται το βασίλειό σου. Άντε πια. Έπρεπε να με υποστηρίξεις. Όποιος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν, μένει άνεργος. Με βοηθάς να ξεμπλέξω? Κόλλησα. Α, ναι. Ξέρεις τι κάνω τον ελεύθερό μου χρόνο? Σ' ακούω. Μ' αρέσει να μετράω άλογα και να σκέφτομαι τα πόδια μου. Α, έχεις άλλα ενδιαφέροντα εκτός από τα πόδια σου και τα υπηκά μαθήματα? Α, μ' αρέσει να κοιτάω τα πουλιά. Α, σε αυτό ταιριάζουμε. Ναι, σ' αρέσει να καταγράφεις τα διάφορα είδη και να μαθαίνεις γι' αυτά, έτσι δεν είναι? Ω, δεν έχω ιδέα από αυτά. Μ' αρέσει να τα βλέπω να τρώνε. Πουλάκια! Λοιπόν, θέλω ένα καθαρό αγώνα. Όχι ζαβολιές, παιδιά. Ούτε χτυπήματα κατά από τη ζώνη. Ενώστε τα σπαθιά σας και ξεκινήστε. Έτοιμοι! Έτοιμοι! Πάμε! Λοιπόν, πότε σκοπεύετε εσύ και η πριγκίπισσα να βάλετε κουλούρα? Κοίτα, η πριγκίπισσα Ρεβέκα είναι πολύ όμορφη. Ίσως με το καιρό... Είναι βλαμμένη. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Ωραία, πέθανες. Πέσε κάτω. Η ξυφασκία δεν είναι το φόρτε μου. Εντάξει, αναστήθηκε, σήκω. Από τη μία, δεν θέλω να παντρευτώ κάποια με την προσωπικότητα μπαμπουίνου. Τότε παράτα την. Από την άλλη, είναι πριγκίπισσα. Τότε παντρέψου την. Σωστά, δώσ' της και μερικούς σπόρους καλαμπόκι και θα σου γεννάει και αυγά. Πολύ αστείο. Πέθανες, πέσε κάτω. Ρίτσαρντ, τώρα δεν αστειεύομαι. Στα αλήθεια πιστεύω ότι δεν σου ταιριάζει. Σωστά. Θα πάθω βασιλικό νευρικό κλονισμό. Συγγνώμη. Μπορείτε να μου πείτε που είναι η βασιλική στάβλη? Θα είχε όρεξη για μέτρημα. Αγαπητή μου, η βασιλική στάβλη είναι ακριβώς... Όχι. Νομίζω ότι εννοεί τους βασιλικούς στάβλους. Α, τους βασιλικούς στάβλους. Από εκεί. Α, τώρα κατάλαβα, ναι. Όλο ευθεία. Πήγαινε στην πόλη και νίκιασε μια άμαξα. Από εκεί. Και μετά θα συνεχίσεις τον ίδιο δρόμο μέχρι να φτάσεις πολύ μακριά. Ωραία, ωραία. Μάλλον περίπου στα 75. Ναι, περίπου. Μετά θα τους δεις και εσύ συνέχισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στάσου. Όχι. Καλό δρόμο. Hey, μου χρωστάς χάρη. Πέθανες. Είναι μεγάλη μου τιμή που επιτέλους σας γνωρίζω προσωπικά. Η τιμή είναι όλη δική μου. Για να πω την αλήθεια, ήσασταν πάντα το ειδωλό μου. Εμείς είμαστε πολύ απλοί άνθρωποι. Πέταξα από τη χαρά μου μόλις με ειδοποίησαν ότι με θεωρείτε κατάλληλη για να γίνω ο σύζυγος του γιού σας, του πρίγκιπα. Βλέπεις, υπήρχε και κάποια άλλη υποψήφια. Να δεις πως τη λέγανε η πριγκίπισσα Ρεμπέκα. Όμως εξαφανίστηκε από προσώπου γης.
Να σας φιλήσω τα πόδια. Νομίζω ότι θα ταιριάξεις απόλυτα με το ταπεινό μας σπιτικό. Μόλις αποφάσισα ότι ο ορίζοντας είναι πολύ μακριά. Και γι' αυτό διατάζω όλα τα βασιλικά άλογα και όλους τους στρατιώτες να πάρουν μερικά πολύ μακριά σκηνιά και να τραβήξουν τον ορίζοντα πιο κοντά στο κάστρο. Να καταγραφεί και να εκτελεστεί. Στη συνέχεια θα σου δείξω τους βασιλικούς σκήπους. Έχουμε πολλά όμορφα λουλούδια εδώ. Είμαι αλλεργική στα λουλούδια. Βρωμάνε. Και αυτή φυσικά είναι η βασιλική θρόνη. Τι μας λες. Καλά, όχι. Δεν είναι καθόλου βολική. Ξέρεις, όσες ώρες περάσαμε μαζί, ήσουν αγενής, αλαζονική, αντιπαθητική και καθόλου διασκεδαστική. Δεν μου λες, γιατί δεν βγάζεις το σκασμό επιτέλους. Ειλικρινά, αγαπητή μου, δεν νομίζω ότι σε συμπαθώ και τόσο. Ειλικρινά, αγαπητέ μου, δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσω. Η γνώμη της μητέρας σου μετράει. Και στην περίπτωση που δεν το πρόσεξες, με λατρεύει. Εσύ είσαι απλά ένα σκαλί στην κοινωνική μου άνοδο. Είσαι ένα αντικείμενο για να πατήσω. Κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα. Λίγο, λίγο, πολύ λίγο, πολύ. Ναι, κυρία. Φροντίζεις τον κήπο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει η χειρονακτική εργασία. Τη βρίσκω πολύ χαλαρωτική. Πρέπει να σου μιλήσω για την πριγκίπισσα Ελισάβετ. Υπέροχο κορίτσι. Θα γίνει εξαιρετική σύζυγος. Και με βλέπεις σαν μητέρα. Δηλαδή, όχι ακριβώς, τρόπος τη λέει. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος. Ξεκίνησα ήδη τις προετοιμασίες για το γάμο. Έχω επιλέξει ορεκτικά. Και τώρα καλλιεργούμε ρίζες. Όμως υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Δηλαδή? Τι μισώ! Έλα τώρα, γέ μου, αυτό είναι ασήμαντο. Θα κοιμάστε σε χωριστά δωμάτια, θα παίρνετε το δείπνο χωριστά και δεν χρειάζεται καν να τη βλέπεις, αν δεν θέλεις. Τότε γιατί να την παντρευτώ? Γιατί μας τελείωσαν οι πριγκίπισσες και... Γιατί το λέω εγώ. Να γιατί. Μα μητέρα! Τέρμα η συζήτηση. Κλάδευε, έλα, κλάδευε. Πόσο μ' αρέσει η κυπουρική. Γεια. Γεια. Πού είναι ο γιολατοποιός? Δεν ξέρω. Πήγε να δοκιμάσει κάτι εκρηκτικά. Είπε ότι τα ήθελε για ένα νούμερο. Θεέ μου. Θα πας πουθενά? Ναι. Όσο και αν μ' αρέσει αυτό το μικρό και άβολο δωμάτιο, πρέπει να φύγω. Πού θα πας? Δεν ξέρω ακόμα. Ίσως πάω βόρεια, ίσως πάω νότια, ίσως ανατολικά ή δυτικά. Αν έχω όρεξη για περιπέτεια, τότε θα πάω νότιο-δυτικά. Είσαι εδώ τόσες μέρες και δεν ξέρω απολύτως τίποτα για σένα. Δεν υπάρχουν και πολλά να μάθεις. Είναι συνηθισμένη ιστορία. Το κορίτσι που το σκάει από το σπίτι, αναζητώντας, δεν ξέρω, τη ζωή. Ταξίδεψα σε όλους τους μεγάλους δρόμους. Έμεινα σε 2-3 βασίλεια. Με φλέρταραν αρκετοί βλάκες στα χωριά. Και γνώρισα πολύ ενδιαφέροντους ανθρώπους. Σαν το γελοτοπίο. Και σένα, φυσικά. Όχι. Εγώ δεν είμαι ενδιαφέρον. Είμαι ένας μπερδεμένος πρίγκιπας. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Πιστεύω ότι η σύγχυσή σου δείχνει ότι είσαι ευαίσθητος. Τελικά είμαι σπουδαίος τύπος, ε. Εγώ το πιστεύω. Μιας και είμαι τόσο σπουδαίος και επιπλέον πρίγκιπας, σε διατάζω να μείνεις ακόμα ένα βράδυ εδώ. Θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Μα είναι σκοτεινά έξω. Δεν φοβάμαι το σκοτάδι. Μπορείς να χαθείς το μαγεμένο δάσος. Δεν χάνομαι ποτέ. Ή να σε φάει ο τρομερός δράκος. Η επιθυμία σου είναι διαταγή μου.
Εντάξει, το πήρα το μάθημά μου. Τα εκρηκτικά δεν έχουν πλάκα. Και εσύ δεν είχες ύπνο? Έχω πολλά στο μυαλό μου. Η νύχτα είναι τόσο όμορφη. Ήθελα να την απολαύσω. Ξέρεις, μου φαίνεται ότι το φεγγάρι χαμογελά απόψε. Γιατί όχι? Τι βάσανα έχει αυτό? Θα έπρεπε να ήταν στη θέση μου, να πρέπει να παντρευτεί την πιο γκρινιάρα γυναίκα του κόσμου. Σε καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς η ζωή δεν είναι πάντα τέλεια. Για ένα πρίγκιπα θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν είναι. Γιατί όμως? Γιατί και οι πρίγκιπες είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Εγώ είμαι η μόνη εξαίρεση. Είσαι καλή παρέα. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Ο γελοτοποιός θα έλεγε τώρα, κάθε παρέα είναι καλή, φτάνει να μην είσαι μόνος. Συγγνώμη. Το παλάτι έχει υπέροχη αυλή. Τι να την κάνω αφού δεν βρίσκω μια πριγκίπισσα να τη μοιραστώ. Και τώρα είμαι αναγκασμένος να παντρευτώ μια γυναίκα που μισώ, μια... Ίσως τελικά να τη συνηθίσω. Μπορώ απλά να την αγνώ και... Μα τι λέω, δεν την αντέχω. Γιατί να μην μπορώ να βρω μια γυναίκα ευγενική και καλή, με κατανόηση. Και αστεία, Ρίτσαρντ, αστεία. Και αστεία, ναι. Κάποια που... να σου μοιάζει. Τι λέω. Δεν έχεις δει, νομίζω, ποτέ το κάστρο ή κάνω λάθος? Όχι, όχι. Και αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να με ξαναγήσει. Να το σκεφτώ. Εσένα εννοούσα. Εμένα? Ναι. Ευχαριστώ. Θέλεις? Ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάμε? Ναι. Αυτή εδώ είναι η πόρτα. Φοβερή. Αυτός ήταν ο προ-προ-προ-πάππους μου, ο βασιλιάς Μπρούνο Παχύσαρκος. Αχα. Και αυτή ήταν η σύζυγός του, η βασίλισσα Μάργαρετ η Παλαβή. Θα στιεύεσαι. Είσαι πολύ ευπίστη. Σου έχω εμπιστοσύνη. Αυτή προφανώς είναι η αίθουσα του θρόνου. Και αυτή είναι... είναι η... Η θρόνη. Η θρόνη, ναι. Βολική. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Έλα τώρα, τι είναι αυτό? Σημασία. Τι αλλοδοχείο. Ναι. Ο βασιλιάς μασάει καπνό. Η μητέρα μου το συνθίζει ρε και που, όμως είναι οικογενειακό μυστικό. Καλά, δεν θα το πω πουθενά. Ευχαριστώ. Η βασίλισσα αυτή είναι. Ρίτσαρντ. Ρίτσαρντ! Έλα. Η βασίλισσα αυτή είναι. Υποθέτω ότι στα έληξα όλα. Ναι, μάλλον. Δεν περίμενα να μείνουμε ξύπνοι μέχρι την αυγή. Δεν με πείραξε. Ούτε και εμένα. Ρίτσαρντ! Τι στον κόρακα κάνετε? Εγώ απλά, εμείς δηλαδή... Φιλιόμασταν. Ωραία. Και ποια είναι αυτή, παρακαλώ? Είναι η πριγκίπισσα Αλίσια. Και αν θες να ξέρεις, είναι η κοπέλα που αποφάσισα... Να παντρευτεί. Ευχαριστώ. Ρίτσαρντ, ξέρεις ότι δεν είμαι παράλογη.
Λες ότι αγαπάς αυτή την κοινή, συνηθισμένη αλήτησα. Μα δεν είναι αλήτησα, μητέρα, είναι πριγκίπισσα! Είναι πριγκίπισσα! Ίσως, όμως μπορεί και να σε εξαπάτησε. Κι εγώ σου λέω ότι είναι καλύτερη από όλες τις άλλες πριγκίπισσες. Επιτέλους, πάψε να μιλάς. Ίσως έχεις δίκιο, αν και αμφιβάλλω. Αν όμως ισχύουν όσα σου είπε, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το τεστ. Τεστ? Τι τεστ? Το επίσημο βασιλικό εγχειρίδιο. Αν υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για την ευγενική καταγωγή της υποψήφιας νύφης, η βασίλισσα μπορεί να επιλέξει ένα τεστ πριγκιπικότητας, ώστε να εξακριβωθεί η γνησιότητά της. Με άλλα λόγια, αγαπητό μου παιδί, αν αποτύχεις το τεστ, την ξεγράφεις. Εντάξει, μητέρα. Κάνε το ηλίθιο τεστ. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η πριγκίπισσα Αλίσια θα θριαβεύσει. Θα δει. Ναι. Θα δω. Ναι, θα δεις. Θα δει. Είναι σατανική. Αγαπητή μου, σε αυτό το δωμάτιο θα κοιμηθείς απόψε. Ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη. Ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη, αλλά το παλιό μου δωμάτιο ήταν μια χαρά. Ανοησίες. Μια κοπέλα με βασιλική καταγωγή δεν μπορεί να μένει στο δωμάτιο ενός γελοτοπιού. Ο Θεός θα τον κάνει. Ανέβα. Μεγαλειοτάτη, μήπως έχετε την ελπίδα ότι στον ύπνο μου θα πέσω και θα τσακιστώ? Όχι. Θέλω μόνο να είσαι άνετα. Εξάλλου, τι πιο άνετο από ένα κρεβάτι με 20 μαλακά στρώματα και 20 χοντρά πουπουλένια παπλώματα. Είναι ρητορική ερώτηση. Είσαι άνετα? Αχα. Υπέροχα. Πρόβα. Πήγε να την κάνεις αλλού. Εδώ είναι η περιοχή δοκιμών. Με συγχωρείς, λαμπρή μου βασίλισσα. Για ποιες δοκιμές μιλάς? Να μη σε νοιάζει. Ζώων. Ευχαριστώ. Ξέχασα να βουρτσίζω τα δόντια μου. Δεν πειράζει. Μπορώ να τα αντέξω. Είναι γελίο! Κανείς δεν κοιμάται σε 20 στρώματα. Μου κάνουν πλάκα. Είναι βασιλική πλάκα για να δουν αν έχω βασιλικό χιούμορ. Όλη η οικογένεια είναι κάπως περίεργη. Αφού κάθομαι και μιλάω μόνη μου, μάλλον ταιριάζουμε. Κι αν μου έρθει να πάω τουαλέτα? Όχι. Thank you.
είσαι. Είναι πριγκίπισσα. Είναι πριγκίπισσα. Θα περάσει το τεστ. Θα περάσει το τεστ. Θα το περάσει. Δεν άκουσα πολλά, αλλά είπε κάτι για 20 στρώματα. Όχι, διπλά. Θα είπε και διπλά στρώματα. 20. Διπλά. 20, 20. Διπλά. Έχω μια ιδέα, ε. Κρατάς τη γίδα μου. Σιγά. Συγγνώμη. Βατράχια, δοκιμασίες. Έλα. Μύγες τσετσέ. Να το, δοκιμασίες για πριγκίπισσες. Για να αποδείξετε τη γνησιότητα μιας πριγκίπισσας, τοποθετήστε ένα μπιζέλι κάτω από 20 στρώματα. Αν η κοπέλα είναι ευαίσθητη, εύθραυστη και τελικά τη σαν κάθε πριγκίπισσα, δεν θα μπορέσει με τίποτα να κοιμηθεί. Αυτό είναι αδύνατο! Ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει ένα μπιζέλι κάτω από ένα στρώμα, κατάλαβες! Η βασίλισσα είναι έξυπνη σαν τον γελοτοπιό. Δεν πρόκειται να το ανεκτώ αυτό! Μπράβο! Την αγαπάω! Μπράβο! Θέλω να την παντρευτώ! Μπράβο, Ρίτσι! Είναι καθήκον μου να την προειδοποιήσω! Μπράβο, Ρίτσι! Πήγαινε γρήγορα! Πήγαινε γρήγορα! Εγώ! Ναι! Έλα! Δική σου ιδέα ήτανε. Εγώ πρέπει να πάω. Έλα! Έλα! Δική σου ιδέα ήτανε. Αλήθεια! Αλήθεια! Εγώ είμαι ο γελοτοπιός! Δεν σ' ακούω καλά! Δεν μπορώ να ανοίξω! Είμαι πάνω σε 20 στρώματα χωρίς σκάλα! Αλήθεια! Είναι δοκιμασία! Ένα μπιζέλι στο κρεβάτι! Όχι! Δεν υπάρχει χέλι στο κρεβάτι! Όχι χέλι! Μπι! Ζελί! Παστέλι! Να πάρει, δεν ακούω τίποτα! Hey. Τι κάνεις εκεί? Εγώ? Τίποτα. Έκανα μια προβίτσα. Αλήθεια? Μ' αρέσουν οι προβίτσες. Σ' αρέσουν? Ωραία! Τότε βοήθησέ με. Κάνε ότι χτυπάς την πόρτα. Όχι, δεν θέλω. Ποιος είναι? Μισό λεπτό. Μα ποιος είναι? Ο κρόκος δεν είναι στο κέντρο. Το αυγό είναι στραβό. Ανικανότης. Σύντομα θα μάθουμε αν υποτιθέμενη πριγκίπισσά σου είναι αληθινή ή όχι. Λυπάμαι, μητέρα, αλλά δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ωραία τα αυγά. Καλημέρα, συγγνώμη που άργησα, αλλά δυσκολεύτηκα να κατέβω. Μην ανησυχείς καθόλου. Κάθισε, απόλαυσε το πρωινό σου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ναι, πάρα πολύ. Ήτανε άνετα τα 20 στρώματα? Κοιμήθηκα μια χαρά. Παρά το υψόμετρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κοιμήθηκες τόσο καλά. Μήπως το λες από ευγένεια, δεν χρειάζεται να... Όχι, όχι. Ρίτσαρντ, δεν λέω ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Μπορώ να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Χτες το βράδυ, πέρασα τη χειρότερη βραδιά της ζωής μου. Δεν θέλω να φανώ αχάριστη, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Σαν να κοιμόμουν πάνω σε μια πελώρια κοτρώνα. Όλο το σώμα μου γέμισε μελανιές. Πρέπει να τα ελέγξετε αυτά τα στρώματα. Υπέροχα! Υπέροχα! Τι? Υπέροχα! Απίστευτο! Έχασα τίποτα. Υπέροχα! Πέρασε το τεστ! Πέρασε το τεστ! Τι τεστ? Το
πέρασες! Υπήρχε ένα μπιζέλι, ένα μικροσκοπικό μπιζέλι κάτω από όλα αυτά τα στρώματα και εσύ το έλειωσες. Άρα είσαι πριγκίπισσα! Είσαι πριγκίπισσα! Ω, χαίρομαι πάρα πολύ που ικανοποιήθηκες. Και χαίρομαι που πέρασα το τεστ. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Τίποτα. Απλά δεν ήξερα ότι έπρεπε να με δοκιμάσεις για να δεις αν σου κάνω. Αλήθεια, ξέρεις τι νόμιζα? Νόμιζα ότι ήθελες να με παντρευτείς. Αλλά για μένα, όχι για τον τίτλο μου. Το τεστ ήταν ιδέα της μητέρας μου. Προσπάθησα να σε προειδοποιήσω. Εξάλλου, δεν έχει σημασία. Εγώ ήθελα να σε παντρευτώ, είτε το περνούσες, είτε όχι. Αλήθεια? Ναι. Γιατί... γιατί σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Για περίμενε λίγο. Σου έχω κι εγώ μια δοκιμασία, για να δω αν είσαι αληθινός πρίγκιπας. Αυτό είναι παράλογο. Φυσικά και είμαι. Ρώτα ποιον θες. Περίμενε λίγο. Θα σου πω τι θα κάνεις. Πρέπει να με φιλήσεις. Αυτό είναι όλο? Περίμενε λίγο. Πρέπει να με φιλήσεις και αν είσαι πρίγκιπας, θα ακούσω σάλπιγγες, κουδουνάκια, να δω τα αστέρια να εκρήγνεται. Θεέ μου. Δεν χάνω τίποτα να προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Τι? Ευχαριστώ. Τι? Έτσι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έκαναν έναν μεγαλοπρεπή γάμο και έζησαν έναν υπέροχο μήνα του μέλητος. Αφού έβγαλαν τον μπιζέλι από τα στρώματα, φυσικά. Αυτό είναι το μπιζέλι? Ναι. Ο πρίγκιπας το κράτησε για να του θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η αληθινή ευγένεια δεν φαίνεται στους τίτλους, αλλά στη συμπεριφορά. Ήταν τελικά αληθινή η πριγκίπισσα ή όχι? Κυρά μου, δεν άκουσες την ιστορία. Μην αγγίζεις τη βιτρίνα! Εντάξει. Σαν κλασικό μικρό εικονογραφημένο